Πότε προλάβατε να αλλάξετε? Έτσι είμαι εγώ γρήγορη. Μόλις υδρώσω, μπαίνω στο ντουζ, έχω τα πράγματα εδώ, αλλάζω και πάω στη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Ναι, ναι. Πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα το γυμναστήριο. Είχε, ναι, και τώρα που το έφερε και η κουβέντα. Την καινούργια κοπέλα που ήρθε στο πρόγραμμα, την είδατε πώς κοιτούσε τον Νίκο? Έλα τώρα. Κοίταξε, οι γυμναστές είναι φιλικοί με τους πελάτες, έτσι. Κυρία Ελένη, άλλο φιλική, άλλο προκλητική. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολική. Δεν θεωρώ ότι είμαι. Τέλος πάντων. Εντάξει, δώσε τώρα μια ευκαιρία στον σύντροφό σου. Έλα τώρα, τόσο καιρό είστε μαζί εξάλλου. Ναι, το λέτε γιατί είναι γιο σας. Έλα, έλα. Πάμε να σε πετάξω μέχρι το σπίτι. Πάμε. Μια τα like, μια τα follow. Με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου. Τι σε πιάσε, μωρέ, πας καλά. Τι με έπιασε, εμένα θα βγάλεις τρελή πάλι. Άντε, γεια, ρε. Τι πιάσε, τρελή, κάτσε, ρε, χαλάρωσε, πού πας, ρε. Άσε με. Περίμενε, ρε. Πας καλά. Χαλάρωσε, τι έγινε, πού πας. Τι χαλάρωσε. Με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου, το έχεις καταλάβει. Γιατί τι σου έκανα? Μία η κοπέλα στο γυμναστήριο, μία τα like, μία τα follow, μία τα χαχαχάχουχουχου με την κάθε πελάτησα. Άντε παράτα με πια. Ρε κορίτσι μου, είσαι με τα καλά σου. Στο γυμναστήριο μαζί μου δεν έρχεσαι. Δηλαδή να μην μιλήσω σε πελάτες και να πάρω personal για τη δουλειά μου. Να την παρατήσω τελείως. Αυτή η δουλειά σου μας έφαγε. Αυτή η δουλειά σου. Κορίτσι μου, θα σταματήσει την ανασφάλειά σου. Να είμαστε μια χαρά στην καθημερινότητά μας. Να μην έχουμε προβλήματα. Εγώ και ανασφάλειά μου. Εσύ είσαι ο ανασφαλής της υπόθεσης. Εσύ και μόνο. Αλλά δεν είσαι καλά. Θα μου πει εμένα. Α, τι έπαθες, αγόρι μου, και κάνεις γυμναστική πρωί-πρωί. Μου χάλασες το σπίτι. Χάθηκες να πας σε ένα γυμναστήριο. Άσε με, ρε μάνα, και έχω νεύρα. Και γιατί, παρακαλώ, έχεις νεύρα. Για κάτσε να μου τα πεις. Έλα. Έλα, κάτσε. Για λέγεις, θα πω. Δεν μπορώ με τις θερίες Αναστασίας. Και τι έγινε, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Λες, ξέρεις τώρα τι είναι τα like και τα follow, τι να σου λέω. Όχι, δεν ξέρω, αλλά δοκίμασέ με. Πάω, επειδή πάω στο γυμναστήριο και μιλάω με καμιά γυναίκα, καμιά πελάτησα, ναι, για να τη φέρω να κάνει personal, νομίζω ότι τη κάνω φλερτ, ας πούμε. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Κοίταξε να την καλμάρεις, η Αναστασία είναι πολύ καλό παιδί. Και είστε τόσο καιρό μαζί. Έλα, πάρτε ένα τηλέφωνο. Καλά, θα την πάρω να δω μήπως και... Έτσι, μπράβο. Ναι, σε λίγο θα ξεκινήσω. Σιγά με τον πάρω και τηλέφωνο, ρε. Πας καλά. Από το πρωί με έχει πάρει 100 φορές. Ναι. Ναι. Να σου πω. Μισό λεπτό. Θα σε πάρω αργότερα. Αναστασία, έχει έρθει ο Νίκος. Τι κάνω, να του πω να περάσει. Ο Νίκος εδώ. Ναι. Πες να περάσει και άσε μας λίγο μόνους. Okay. Εγώ θα φύγω, ε. Okay. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Τι θέλεις, γιατί ήρθες εδώ? Σε έχω πάρει κάτι τηλέφωνο, γιατί το σηκώνεις? Γιατί δεν γουστάρω, δεν έχω όρεξη. Να σου πω. Αυτά που είπα εχθές, μπορεί να ήμουν και λίγο υπερβολικός. Δεν τα εννοούσα. Mm. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι όντως φλερτάρεις με τις πελάτησες. Και τα like και τα follow που έχεις κάνει τα έχω δει. Ρε αγάπη μου, δεν φλερτάρω. Γιατί δουλειά το κάνω με τα personal. Ωραία. Και η φωτογραφία μαζί μου γιατί δεν ανεβάζεις, ε? Ρε κατ, ρε κουτό. Δεν έχουμε ανάγκη να δημοσιεύουμε εμείς. Ούτως ή άλλως, στον κύκλο μου σε γνωρίζουν όλοι. Δεν σε κρύβω πουθενά εγώ. Καλά. Έλα, να σου φέρω μια καλίτσα. Εσύ έλα. Έλα. Εσύ έλα. Και δεν μου λες, κοριτσάκι μου, πότε είναι αυτή η συνέντευξη που θα δώσεις? Α, δεν ξέρω, δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα, αλλά μην φανταστείς τώρα αυτή τη βδομάδα. Να μου πεις όμως, μην το χάσω. Εννοείται. Καλημέρα. Καλώς την, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Αναστασία μου, γιατί έχτες πάλι μάλωσες με τον Νίκο, τι έγινε? Καλά, ρε μάνα, εσύ δεν μου λέει ότι φεύγεις, κρυφά βγες. Όχι, παιδάκι μου, φεύγω, δεν σας άκουσα, κουφή είμαι. Μισό λεπτό. Φωνάσατε. Ήρθε από εδώ ο Νίκος και δεν μου το είπατε. Και τι πάλι, τι είναι αυτά που λέει η μάνα σου, τσακωθήκατε? Τσακωθήκαμε πάλι, ναι. Όλα τα ζευγάρια ρεπατάχουν αυτά. Ναι, βρε κορίτσι μου, αλλά πολύ συχνά δεν τσακώνεστε τώρα τελευταία. Να σου πω, δεν του λες να έρθει από εδώ να τα πούμε λιγάκι που έχω και καιρό να τον δω.
Να ετοιμάσω και φαγητό, να φάμε όλοι μαζί, αλλά πες του. Ναι, και επί τη ευκαιρία να σας τα φτιάξω κιόλας. Εντάξει, θα το πω. Λοιπόν, Νίκο, δεν μου είπες πώς φάνηκε το φαγητό μου. Ήταν υπέροχο, αλήθεια. Α, χαίρομαι. Λίγο λιπαρό για μένα, αλλά εντάξει. Εντάξει, βρε Νικόλα μου, και εσύ μην το παρακάνεις τώρα με την υγιεινή διατροφή. Και εμείς δηλαδή που δεν κάνουμε υγιεινή διατροφή, μια χαρά δεν είμαστε. Μια χαρά είστε. Απλά εμείς οι αθλητές πρέπει καθημερινά να προσέχουμε τη διατροφή μας και να γυμναζόμαστε σκληρά. Να σου πω, αρκετά με αυτό το θέμα επιτέλους. Τι τρόπος είναι αυτός. Θέλω να πω και τα δικά μου, συγγνώμη. Μπαμπά, θυμάσαι που σου έλεγα για μια συνέντευξη που θα έδινα. Α, ναι, ναι. Τι έγινε, πώς πήγε. Πήγε τέλεια, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, να σου πω, πάω να φέρω κρασάκι, έτσι θα κάτσεις λίγο. Εννοείται πως θα κάτσεις, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συγγνώμη, μην πάτε. Δεν θα καθίσω. Μου έτυχε μια δουλειά και την είχα ξεχάσει τελείως και πρέπει να φύγω οπωσδήποτε. Τι δουλειά, κυριακάτικα. Χίλια συγγνώμη και ευχαριστώ πολύ, αλλά πρέπει να φύγω. Έχουμε κανονίσει σινεμά. Ακύρωσε το, δεν γίνεται να χάσω τη δουλειά. Αλήθεια, είναι πολύ σημαντική. Ρε Νικό. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Πού πας, Αρωναρων, περίμενε! Τι έγινε τώρα? Δεν κατάλαβα. Τι έγινε, τι έχεις πάλι, γιατί δεν μου μιλάς? Τι θέλεις να έχω? Σκέφτομαι πως έβγες το σπίτι μου τις προάλλες. Αφού σου εξήγησα γιατί έφυγα. Είχα το personal που το είχα ξεχάσει τελείως. Με ποιον? Τον ξέρεις με ποιον είχα, μωρέ, με τον κύριο Αποστόλη είχα. Ένα χρόνο τον έχω πελάτη. Από το γυμναστήριο? Από το γυμναστήριο, από πού αλλού? Καλά, και γιατί μου το είπες? Θες να σου πω την αλήθεια? Φοβόμουν πάλι την αντίδρασή σου. Μην ξεκινήσεις και λες πάλι ότι ήταν γυναίκα και δεν με πίστευες. Όπως και να έχει, δεν έπρεπε να φύγεις έτσι. Και τι ήθελες να κάνω? Ρε αγάπη μου, αφού σου τα έχω εξηγήσει, μωρέ. Έλα εδώ λίγο. Το κινητό σου. Ω, ποιος είναι? Ναι. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Ναι, σε 2 ώρες. Μπορώ. Δεν έχω βάλει κάποιον, όχι. Μπορώ, ναι. Απλά, πώς το λένε. Άμα γίνεται, μην είναι πάλι το σκυλάκι μας ενοχλεί. Ένα λεπτό δώσ' μου. Ναι. Ωραία, θα έρθω από εκεί εγώ. Ναι, δεν θα αργήσω καθόλου. Και έχω βγάλει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εντάξει. Έλα. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Μην είναι εκεί το σκυλάκι και μας ενοχλεί. Μπροστά μου, πας καλά. Τι έκανα? Είναι για το personal. Άντε παράτα με πια. Τι έκανα πάλι, μωρέ, πω. Και δεν απαντάς τα μηνύματά μου, που εξαφανίστηκες πάλι. Έχεις το θράσος να με ρωτάς. Τι δεν έχεις καταλάβει, τελειώσαμε. Πασκάλα, μωρέ, τι έκανα πάλι? Τι έκανες, με ρωτάς? Τις προάλλες τρώγαμε όλοι μαζί με την οικογένειά μου και σηκώθηκες και έφυγες μόλις ήρθε μήνυμα στο κινητό. Δεν τράπηκες καθόλου, ένα αυτό, έχει και δεύτερο. Στο αμάξι κάποιος σου τηλεφώνησε και άρχισε να σαλιαρίζει μπροστά μου. Ντροπή σου. Πασκάλα, μωρέ, η κοπέλα με πήρε για να αλλάξει την ώρα του personal. Αν ήταν κάτι πονηρό, λες να το σηκώνα μπροστά σου, το τηλέφωνο. Μονίμως η ίδια δικαιολογία, βαρέθηκα. Ρε αγάπη μου, εγώ σ' αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Το κακό είναι ότι το θυμάσαι πάντα όταν φεύγω. Σταμάτα να παίζεις με το μυαλό μου και τα συναισθήματά μου. Δεν αντέχω άλλο. Κι εγώ βαρέθηκα να είσαι επικριτική και όλη την ώρα να με μειώνεις. Και στην τελική δεν τη χαλάω τη σχέση μας. Εσύ τη χαλάς. Έλα, Νικό. Καλά είμαι εσύ. Συγγνώμη και από μένα. Ξέρεις ότι δεν τα εννοώ όσα είπα τις προάλλες. Τα είπα πάνω στα νεύρα μου. Κι εγώ, πολύ. Δώσε μου μισό λεπτό, με παίρνει ένα άγνωστο νούμερο. Παρακαλώ. Γεια σας, ίδια. Ναι, για τη θέση. Σε ποια πόλη? Αθήνα. Μέχρι πότε έχω διορία να απαντήσω?
Μέχρι αύριο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα έχω απαντήσει μέχρι αύριο. Γεια σας, γεια σας. Βρε αγόρι μου γλυκό, καθόμαστε τόση ώρα εδώ. Δεν μιλάς, δεν κάνεις τίποτα. Από τότε που έφυγε η Αναστασία, κάθε στενοχωρεμένος, δεν έχεις όρεξη για ζωή, δεν κάνεις τίποτα. Αν είναι έτσι, γιατί δεν πας στην Αθήνα να τη βρεις. Να της πεις ότι την αγαπάς. Να τη διεκδικήσεις σαν γυναίκα. Ε? Θα σου πω ρε μάνα και ας μην καταλάβεις. Γιατί να μην καταλάβω? Γιατί με έχει μπλοκάρει σε όλα τα social media. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Και επίσης, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι θέλει να μείνει μόνη της. Θέλω να την αφήσω ήσυχη. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Κοίταξε. Αν σου είπε αυτό, όσο σκληρό και να είναι, θα πρέπει να σεβαστείς την επιθυμία της, έτσι. Και εσύ θα πρέπει να συνεχίσεις τη ζωή σου.